Κύριος Μάριος Γεωργιάδης, βουλευτής Αλφαθήνας, αντιπρόεδρος της Βουλής Μετρήνων Συγκεντρώνων. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Γεωργιάδη, που είστε εδώ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι στις εθνικές εκλογές θα είμαι υποψήφιος στην Αλφαθηνών. Τα υπόλοιπα. Αν γίνει νωρίτερα οι ευρωεκλογές, θα είστε. Επειδή... Αυτό είναι απόφαση του Προέδρου. Πρώτον, για το πώς θα στηριχτεί το όλο ευρωψηφοδέλτιο, γιατί εγώ έχω κάνει και πρόταση. Να κατέβει επικεφαλής ο Πρόεδρος για να δώσει και μια έγκληση στο Ευρωψηφοδέλτιο. Εντάξει, θα το πούμε. Και να κατέβουν αυτά. Και όλοι. Εφόσον αποδεσμευόμαστε τώρα και μας δίνει μια ελευθερία. Εγώ αυτό είπα. Γι' αυτό είπα θα δώσω διευκρινήσεις, αλλά τις δίνετε μόνος σας. Γι' αυτό το είπα. Αυτό όμως είναι μια πολιτική απόφαση και ο Πρόεδρος ο ίδιος διαφωνεί. Ωραία, ωραία. Μάλιστα. Και δεν θέλει να τα μπλέξει. Χρήσιμο είναι αυτό. Τα εθνικά μετά τις. Θα τα πούμε αυτά. Ο κύριος Τσίπρας πάντως σας δίνει τη δυνατότητα. Κύριε Γεωργιάδη, θέλω. Θα κάνετε το σχολείο σας. Πάμε να δούμε την δήλωση του κυρίου Παπά, γιατί εσείς έχετε σηκώσει πάρα πολύ ψηλά τη σημαία του Μακεδονικού. Είστε το κόμμα που λέει όχι και στη σύνθετη ονομασία και υπό οποιασδήποτε συνθήκες πάνω σε αυτό. Ναι, γι' αυτό τουλάχιστον δημοκρατικό, έτσι. Πάμε να δούμε τη δήλωση του κυρίου Παπά και να έρθετε να τη σχολιάσετε. Εάν η Μακεδονία ήταν ξακουστή πριν τη Συμφωνία των Πρεσπών, θα με συγχωρέσετε που θα σας το πω, αλλά ήταν ξακουστή ως Μακεδονία μόνο των γειτόνων μας. Και όταν έλεγες Μακεδονία διεθνώς, εννοούσαμε τη Μακεδονία των γειτόνων μας. Τη Μακεδονία που τώρα λέμε Βόρεια Μακεδονία. Αυτό το βίντεο έδωσε η Νέα. Δεν είναι προσβολή. Να ακούσουμε τον κύριο Γεωργιάδη. Κύριε Δανέλη. Λοιπόν, το λογοπαίγνιο το καταλάβατε. Δεν το καταλάβατε. Όλοι γνώριζαν κάτι. Κύριε Δανέλη, δεν κάνει λογοπαίγνιο. Το διευκρίνησε. Μισό λεπτό. Το διευκρίνησε από την αρχή ο Γιώργος Κουβαράς αυτό το λογοπαίγνιο. Πάμε όμως να δούμε την ουσία. Εσείς πώς την διαβάζετε αυτή. Μία κουβέντα έχω να πω καταρχάς για τα θέματα των δηλώσεων του κύριου Κατρούγκαλου, διότι είπε πώς μπορεί κάποιος να αποκλείσει από αυτήν την περιοχή, την Τουρκία, η οποία έχει τόσα χιλιόμετρα ακτή στη Μεσόγειο. Mm. Υπάρχει κάτι για όσον αφορά τις εξορίξεις και όσον αφορά όλες αυτές τις συζητήσεις που κάνουν που δεν γνωρίζουμε εμείς. Υπάρχουν κρυφοί διάλογοι, υπάρχουν συμφωνίες τις οποίες δεν γνωρίζουμε. Γιατί το λέτε? Είναι πιο επιτακτικό από ποτέ κάποια στιγμή, επιτέλους, γιατί έχει να γίνει 3 χρόνια σύσκεψη πολιτικών αρχηγών, να γίνει σύσκεψη πολιτικών αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και να ενημερωθούν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί για το τι συζητάει ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση. Εδώ δεν έγινε με τη συμφωνία των Σκοπίων. Ναι, πρέπει κάποια στιγμή να γίνει. Επιτέλους πρέπει να ενημερωθούν όλα τα πολιτικά κόμματα, τουλάχιστον οι πολιτικοί αρχηγοί. Αλλά είναι σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό είναι, αλλά δεν συνέβη την προηγούμενη φορά. Όχι μόνο για τα εθνικά θέματα. Στη Μιζωάτη, πώς τι γίνεται για το Αιγαίο, για το Ιόνιο. Το Ιόνιο ακόμα. Που λένε ότι θα ανοίξουν τα θέματα της ΑΟΣ για τα χιλιόμετρα, τι ισχύει, τι έχουν συζητήσει, που αφήνουν υπόνοιες για εξορίξεις. Παιδεία τα οποία αυτή τη στιγμή αμφισβητούνται και θεωρούνται κιόλας και απόρριτες πληροφορίες και δεν τις μοιράζονται πουθενά. Άρα, τι θα γίνει, πού να ξέρουμε θα γίνει. Και εγώ και οι τηλεθεατές. Και έχουμε και από την αντίπερα όχθη έναν Ερντογάν ο οποίος προκαλεί. Ναι. Ο Ερντογάν προκαλεί με τις δηλώσεις του συνέχεια. Ετοιμάζονται να κάνουν κάτι, ετοιμάζονται να προχωρήσουν σε κάποια κίνηση. Δεν πρέπει να πληροφορηθούμε αν ετοιμάζονται ή όχι. Τι πιστεύετε ωστόσο? Εγώ, κύριε Ζαχαρία, το πιστεύω. Ναι. Πολύ φοβούμαστε ότι είναι έτοιμοι στο να κάνουν κάτι, παρόλο που βγήκαν και από την Αμερική και είπαν ότι εμείς, εάν τολμήσει κάποιος να κινηθεί, σύσσωμοι του ΝΑΤΟ οι δυνάμεις θα σταθούν απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή. Τουλάχιστον από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η δήλωση, μπορούμε εν μέρη να έχουμε μία ψυχραιμία σε όποιες υπόνοιες. Κύριε, αλλά με συγχωρείτε. Δεν αυτό μπορούμε σημαίνει... να μην έχουμε ενημέρωση. Κυρία Τζαβέλα, μισό λεπτό, γιατί θέλω να συνεχίσουμε αυτό λίγο που την είπε. Κουβέντα. Δηλαδή θα φτάσουμε σε σύραξη. Όχι βέβαια, δεν πρέπει να φτάσουμε αυτό, σε σύραξη. Πρέπει να έχουμε μία ενημέρωση πολιτική αρχηγή. Τώρα πάμε στο κομμάτι των Πρεσπών, γιατί δεν απάντησα. Πάντως και η πολιτική, συγγνώμη που διακόπτω, και η πολιτική, αν η χώρα μας έχει ζήτημα εθνικής κυριαρχίας, δεν μπορούν να αποκλείσουν τη σύραξη. Αν υπάρχει ζήτημα εθνικής κυριαρχίας, αν αμφισβητηθεί η εθνική μας κυριαρχία, δεν μπορούμε να κυρία Τζαβέλα. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Έχω την άποψή μου να μην. Τουλάχιστον όμως να υπάρχει ενημέρωση. Ωραία. Αν μη τι άλλο, σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Πάμε τώρα στις δηλώσεις του κυρίου Παπά. Για τη Μακεδονία. Πραγματικά προκαλούν έκπληξη. Δεν μπορεί να συζητάνε ούτε για λογοπαίγνιο ούτε για πλάκα, κύριε Δανέλη. Μα καταλάβατε κάτι τέτοιε. Μην κοινωνολογούμε και συνωμοσιολογούμε με όλα. Δεν βοηθάει. Είναι ξεκάθαρο. Όταν λες ότι κάποιο τραγούδαγε όλη τη Μακεδονία ξακουστή, δεν είχε δυσίες με τραγούδι. Τη Μακεδονία των γειτόνων. Όχι, όλοι ξέρουν στον κόσμο. Ως Μακεδονία, όλοι ξέρουν τον κόσμο 30 χρόνια. Δεν ξέρει κανένα.
την Θεό Σφύρο. Εμείς ξέρουμε την τώρα, ιστορία μας. Τώρα πάβουν να αποκλειστικά. Την έχει πει κανένα Βόρεια Μακεδονία, κύριε Δανέλη. Δεν κατα... δε, μην, οι πρέσβεις της Μακεδονίας. Ή δεν καταλάβατε, ή δεν θέλετε να καταλάβετε. Ή εκμεταλλεύεστε. Εκμεταλλεύεστε το θυμικό, σας, το θυμικό του κόσμου. Όσοι θεωρείτε καλά. Ότι αυτή η συμφωνία δεν βοηθάτε έτσι το εθνικό συμφέρον. Μα δεν βοηθάμε για το. Θα με αφήσετε να μιλήσω. Μα, γιατί λέτε την άποψή σας. Η άποψή σας είναι ότι είναι μια επιτυχημένη συμφωνία αυτή. Εμείς διαφωνούμε σαν ένα κεντρών και το 80% μην διαστρέφει την πραγματικότητα για την αλήθεια όμως. Ακούσατε. Ποια είναι η πραγματικότητα? Από αυτού μιλάμε, όχι με την ιδέα. Η πραγματικότητα είναι ξεκάθαρη. Ο κύριος Παπάς είπε ξεκάθαρα. Όταν τραγουδάμε τη Μακεδονία, όχι, δεν είπε τραγούδι. Αναφερόμαστε στους γείτονες. Ήταν λογοπαίγνιο με το τραγούδι. Δεν αφαίρεσαι. Δεν κάνεις λογοπαίγνια σε ειδικά θέματα. Όταν, ακούνε, όταν ακούει κάτι τέτοιο. Κύριε Δανέλη, αφού να ολοκληρώσει την άποψή του όμως. Προκαλεί το κοινό αίσθημα. Δεν το βλέπω. Και γι' αυτό τον λόγο υπάρχουν και αυτές οι λεκτικές. Σας αφήσουμε τόσο να πούμε. Αφήστε το, σας παρακαλώ κύριε Δανέλη. Σας έχω παρακαλέσει πολλές φορές. Τον διακόπτετε ή διακόπτετε. Μία φορά τόλμησα να σας διακόψω και είπατε δεν έχω διακόψει κανένα. Και εγώ δεν έχω ολοκληρώσει μία πρόταση. Όταν θα πείτε εσείς την άποψή σας, θα μπορείτε να διαφωνήσετε μαζί μου. Εσείς θεωρείτε ότι είναι επιτυχημένη αυτή η συμφωνία. Εμείς, σαν ένας κεντρών, θεωρούμε ότι είναι ό,τι πιο επιζήμιο υπάρχει τον τελευταίο καιρό, ωραία. Τα τελευταία χρόνια, όσον αφορά μία συμφωνία. Είσαστε οι μόνοι που υπογράψατε, γιατί και τα άλλα κόμματα, και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ήταν υπέρ της σύνδετης ονομασίας. Αλλά αυτή τη στιγμή γύρουν τις όποιες αντίρρησεις. Ωραία, βάλτε μια τελεία. Θέλω να πάω στην κυρία Τζαβέλα. Ολοκληρώστε όμως. Γιατί είναι σημαντικό. Βλέπουμε όμως ότι ακόμη και η πρέσβης των Σκοπίων λέει: περιμένουμε τον Πρωθυπουργό να έρθει στη Μακεδονία. Πουλάνε μακεδονικό κρασί σε έκθεση 2.000 ετών. Έχει ιστορία 2.000 ετών το κρατήδιο των Σκοπίων. Για να πω λίγο στον κύριο Γεωργιάδη. Εσείς αφήσατε ανοιχτό το ενδεχόμενο, το έχουμε καταλάβει καλά. Λέτε όχι, τώρα ο πρόεδρος δεν το θέλει αυτό, αλλά έχετε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο, επειδή σας δίνει το παράθυρο ο κύριος Τσίπρας, να κατέβετε οι βουλευτές στις ευρωεκλογές για να ζητήσετε το Σταυρό και να πάτε ακόμα πιο δυναμικά. Κοιτάξτε, αυτή η δυνατότητα υπάρχει. Ναι, το αν θα γίνει κάτι είναι τελείως διαφορετικό. Αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο, γιατί είναι είδηση αυτό. Είναι στρατηγική απόφαση του πρόεδρου. Ο πρόεδρος διαφωνεί. Να το ξεκαθαρίσουμε. Αλλά είστε κόμμα δημοκρατικό. Διαφωνεί ακόμη και για τη δική μου υποψηφιότητα. Αλλά έχει πει ότι οι βουλευτές. Είναι ελεύθεροι αν θέλουν. Άρα να το, ανοιχτό να είναι. Το είπε κιόλας και δημοσίως. Ωραία, άρα ανοιχτό από είναι. Από εκεί και πέρα θεωρεί, μπορεί να κατέβει, βάλτε το. Θεωρεί ο πρόεδρος λάθος το να κατέβουν και οι βουλευτές. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην ολοκλήρωση. Είναι ο πρόεδρος σε συζητήσεις με στελέχη. Έχει ανακοινώσει κάποια. Εντάξει, αλλά είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο οι βουλευτές να είναι και στο Ευρωπαϊκό Δέλτιο. Δεν είναι θέμα αν είναι ανοιχτό ή όχι. Δεν. Έχει αποκλειστεί τίποτα, μας δίνεται δυνατότητα. Ωραία, να κάνω μια ερώτηση. Εάν θέλει ο πρόεδρος το βάλει, εμείς είμαστε πιστοί στρατιώτες και όπου θεωρεί ο πρόεδρος να μας αξιοποιήσει, αν θεωρεί ότι ωραία, θα είναι, κατανοητό, είναι πιο ενισχυμένο το ευρωψηφοδέλτιο με τους εν ενεργεία βουλευτές, είναι στο χέρι να το κάνει. Ωραία, ο πρόεδρος διαφωνεί να το ξεκαθαρίσω αυτό. Ούτε είδηση πάνω να βγάλω, ούτε να πω εγώ ότι το καταλαβαίνω. Εγώ ξέρω ότι είμαι σίγουρος. Ότι θα είμαι υποψήφιος στην Αλβαθήνα με τις εθνικές εκλογές. Θεωρητικά είναι βέβαιο ότι θα έγινε το εξής. Εάν περιμένατε την ετοιμιγορία του Προέδρου για το αν μπορείτε να το κάνετε αυτό ή όχι, είναι βέβαιο ότι με το που είπε αυτή τη φράση που μόλις μας περιγράψατε, τα τηλέφωνα ολονών σας θα πήραν φωτιά και θα μιλήσετε μεταξύ σας. Τι είπατε? Όχι, δεν μιλήσαμε μεταξύ μας. Μα τώρα είναι δυνατόν. Δεν υπάρχει, δεν σας λέω ψέματα. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Ο πρόεδρος είναι αυτός που αποφασίζει. Ο πρόεδρος είπε την ιστορία του. Κάνει... Οι υπόλοιποι βουλευτές τι λένε. Κύριε Ζαχαρέ, θα το κάνουν έχουμε ή όχι. Κάνει συζητήσεις με τον πρόεδρο προπολού για αυτό το θέμα. Η τροπολογία τώρα μπορεί να ήρθε, αλλά η πληροφορία το ότι θα έρθει η τροπολογία υπήρχε καιρό. Άρα, όπως όλα τα κόμματα συζητάνε για κάποια ενδεχόμενα, όπως ακόμη είναι ανοιχτό και το θέμα της λίστας. Μην το ξεχνάμε αυτό. Έχουμε ευρωεκλογικές μήνες πάνω. Μπορεί να λέει η κυβέρνηση ότι πάμε με Σταυρό, αλλά αυτή η κυβέρνηση, η εμπιστοσύνη, δεν εμπνέει σε κανέναν. Μπορεί τελευταία στιγμή ξαφνικά να πει για λίστα, μπορεί να πει για επικεφαλής ένας ή δύο άτομα με λίστα με Σταυρούς από κάτω. Τι λένε οι υπόλοιποι βουλευτές. Οι υπόλοιποι βουλευτές έχουν εκδηλώσει τις επιθυμίες τους, αν είναι για Ευρωβουλή ή όχι κάποιοι βουλευτές στον πρόεδρο. Όχι, λέω για το κόνσεπτ που μόλις σας είπε ο Γιώργος, δηλαδή το να κατεβείτε όλοι μαζί επειδή είστε πιο προβεβλημένοι. Μα πρόταση το έχουμε κάνει στον πρόεδρο. Εγώ το έχω κάνει. Το θέλουν όλοι λοιπόν. Κάποιοι διαφωνούν σε αυτό. Κάποιοι λένε ότι δεν πρέπει να πάει ούτε ο πρόεδρος ούτε εγώ και να σημαία... πάω. Θα πρέπει να είμαστε εδώ πέρα. Εγώ λέω ότι θα έπρεπε να είναι επικεφαλής ο πρόεδρος. Αλλά αυτό ο πρόεδρος διαφωνεί. Και το ένστικτο του πρόεδρου που έχει κάνει υπομονή 35 χρόνια και μας έχει οδηγήσει εδώ. Ωραία. Ξέρει κάτι παραπάνω από οτιδήποτε ωραία. Μπορεί εμείς
να πιστεύουμε. Οπότε ας περιμένουμε. Κύριε. Ο πρόεδρος είναι αυτός που θα κάνει. Τις, πάμε όποιες, σε ένα break τώρα. Είναι καθαρή απάντηση. Είναι καθαρή και κάτι άλλο. Είναι σημαντικό να πούμε για κάτι άλλο, γιατί είναι σημαντικό. Η Νέα Δημοκρατία είπε ότι δεν θα ενεργοποιήσει και δεν θα χρησιμοποιήσει αυτή την τροπολογία. Ναι, το έκανε πράξη. Αφού παραιτήθηκαν. Δεν έχουν παραιτηθεί ακόμη. Όλοι παραιτήθηκαν. Είπανε ότι θα παραιτηθούν. Μάρκου. Μακάρι, προς τιμήν τους βέβαια να το κάνουν. Περιμένουμε η υλοποίηση από τα λόγια. Έχουν μεγάλη διαφορά. Αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει. Έχουμε ακούσει λόγια γενικά. Όχι, θα γίνει. Εγώ το επικροτώ. Αυτό. Το επικροτώ και προς τιμήν τους. Και αν ήταν. Για να σας πω και κάτι άλλο. Αν ήμουν στη θέση του κυρίου Δαλή. Δεν βλέπετε κι εσείς αυτό που βλέπει η κυρία Τζαβέλα, δηλαδή ότι δεν έχουμε καμία ρήξη, όλα θα πάνε καλά. Η κυβέρνηση ούτε πασχαλινά αυγά για να τσουγκρίσουν δεν παίρνει. Μπράβο κύριε. Μονομερός. Για τα πάντα ρωτάει τους δανειστές. Πιθανότατα αυτή τη στιγμή να είναι αυτό το επικοινωνιακό τρίκ για να δείξει ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια και δεν ρωτάμε κανέναν. Σίγουρα είναι συμφωνημένα μέχρι και την τελευταία τελεία σε ό,τι μας φέρουν. Τι είναι συμφωνημένο, έχετε υπόψη σας, θα προστατευτούν κάποιοι άνθρωποι, να, περιμένουμε θα προστατευτούν να λίγοι, τι πιστεύετε. Μα κάνει να προστατευτούν. Ναι. Εμείς είμαστε υπέρ της προστασίας. Να προστατευτούν όλοι. Αυτό πρέπει να το δούμε. Ας έρθει. Την πρόταση δηλαδή τη δούμε... στηρίζετε. Την κοινά αποδεκτή πρέπει πρόταση. Να δούμε την πρόταση, κύριε Δανέλη. Δεν... Να δούμε τι θα μα έρθει. Είναι γνωστή, είναι γνωστή η πρόταση. Να τη διαβάσουμε. Μα βέβαια. Γιατί από το τι τώρα... είναι. Και να δούμε ότι όντως θα κατατεθεί. Μέρες τώρα. Από τότε που επετεύχθη η συμφωνία μεταξύ των δύο. Δούμε τι θα κατατεθεί. Για να κάτσουμε να σχολιάσουμε επί του πραγματικού κατατεθέντος. Πρέπει να συγκεντρωθούν όλοι. Να ψάξετε να τη βρείτε γρήγορα. Ρήξη δεν βλέπετε. Δεν θα υπάρξει. Δεν θα υπάρξει ρήξη. Αλλά πρέπει να υπάρχει μια αποφασιστικότητα. Βρήκα εγώ σημείο που συμφωνείτε. Σωστά, υπάρχει μια αποφασιστικότητα πλευρά τη ανακοίνωση. Δεν μπορεί τώρα, άμα προστατεύει, θα συνενέσουμε να χάσουμε τα σπίτια του. Υπάρχει μια δικαιολογία.